Λοιπόν, γεια σας. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη διαχείριση του θυμού. Θυμός και ποιος δεν είναι θυμωμένος. Βλέπουμε θυμό παντού. Βλέπουμε στα τηλέφωνα, στον δρόμο, στις σχέσεις, στις επαγγελματικές, κοινωνικές επαφές. Άνθρωποι έχουν νεύρα. Έχουν και πολλά νεύρα. Και τα βγάζουν τα νεύρα τους, εκδηλώνουν τα νεύρα τους, εκδηλώνουν την ένταση που έχουν μέσα τους. Η ερώτηση τώρα είναι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό, γιατί βλέπουμε να ανακυκλώνεται. Τα νεύρα φέρνουν νεύρα, ο θυμός φέρνει θυμό. Θυμωμένες δράσεις βγάζουν θυμωμένες αντιδράσεις. Οι θυμωμένες ερωτήσεις βγάζουν θυμωμένες απαντήσεις. Γενικώ υπάρχει ανακύκλωση στη διαδικασία του θυμού, στο συνέστημα του θυμού, στη συναισθηματική απάντηση του θυμού. Ωραία, θα δούμε λοιπόν αυτό το βίντεο, θα το δείτε αυτό το βίντεο και θα μου πείτε αν μέχρι το τέλος του βίντεο ενδεχομένω μπορείτε να έχετε ξεκαθαρίσει λίγο περισσότερο τι είναι, τι δεν είναι ο θυμός και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσιούλης, είμαι ψυχιάτρος ψυχοθεραπευτής. Έβαν κάτι για το εξωτερικό, σύντμηση, για πιο απλά τα πράγματα. Πέφτει λίγο βαρύ το ελληνικό. Αρκετά χρόνια ενασχόληση σε αυτό το πεδίο. Όχι μόνο στο θυμό, γενικότερα στη διαχείριση θεμάτων που έχουν να κάνουν το ψυχικό ευζή. Πάμε λίγο στο θυμό. Πότε κάποιος έχει θυμό και τι είναι αυτός ο θυμός. Να το καταλάβουμε λίγο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Πάντα από εκεί ξεκινάμε. Κάποιος έχει νεύρα, έχει ένταση, βγάζει μια ψυχολογική αντίδραση, γιατί για μια αντίδραση ουσιαστικά μιλάμε, απέναντι σε κάποιες προσλαμβάνουσες, κάτι συμβαίνει στο περιβάλλον γύρω του, το οποίο το φέρνει σε δύσκολη θέση, το οποίο τον απειλεί, το οποίο το προσβάλλει, το οποίο θα ήθελε να είναι αλλιώς, το οποίο αν βγάλει τα νεύρα ενδεχομένως πιστεύει ότι μπορεί να το αλλάξει και να σταματήσει να τον ενοχλεί. Γενικώ, όταν κάτι δεν είναι στη θέση του για μας, έτσι όπως εμείς το θέλαμε, κάτι μπορεί να είναι επιθετικό από μόνο του, κάτι εμείς να το αντιλαμβανόμαστε ως επιθετικό, κάτι να μην μας αρέσει, κάτι να θέλουμε να το διορθώσουμε και βγάζουμε αυτή την απάντηση, έχουμε αυτή την έξαρση. Βγάζουμε εκείνη την ώρα μια αντίδραση πολύ έντονη, γιατί κάπως δεν δεχόμαστε, κάπως δεν. Δεν συντονιζόμαστε, δεν θέλουμε να προσαρμοστούμε πάνω σε κάτι που συμβαίνει. Δεν θέλουμε να το αποδεχτούμε, να το αντιληφθούμε σαν κάτι που μας αφορά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αντίδραση, αντίδραση που έχει συγκεκριμένο αίτιο. Μερικές φορές το αίτιο δεν είναι και σαφές. Μπορεί κάποιος να είναι θυμωμένος χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει τους λόγους. Μπορεί να του φταίνει διάφορα. Μπορεί να του φταίνει διάφορα ακόμα και στη σχέση με τον εαυτό του, ακόμα και στο πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τα αυστηρά δικά του θέματα. Στο πώς θα έχει αποδεχτεί ή πώς αντιδράει, αντίκειται σε θέματα που αφορούν καθαρά και μόνο τον ίδιο, αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις που κάποιος είναι μόνιμα θυμωμένος, είναι αρκετά θυμωμένος με το πώς κάνει ο ίδιος διαχείριση, με το που βρίσκεται μέσα στη ζωή του, με το πώς καταλαβαίνει η παιδεία, με τα οποία δεν έχει κανένας άλλος να κάνει και είναι αυστηρά και μόνο ο εαυτός του. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αντίδραση. Για μια αντίδραση η οποία μπορεί κάποιος να την έχει εκλογικεύσει ότι μπορεί να έχει κάποια σκοπιμότητα. Μπορεί κάποιος να εννοεί ότι με το θυμό μπορεί να δείχνει έντονα στο περιβάλλον γύρω του, σε κάποιον άλλον άνθρωπο, σε όλους τους ανθρώπους, ότι δεν συμφωνεί. Κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ενδεχομένως μπορεί να γλιτώσει κάποιες εκτονώσεις με θυμό, κάποιες εκδηλώσεις θυμού, αν ξεκάθαρα, άμεσα και ειλικρινώς περιγράψει πώς βλέπει τα πράγματα. Αν λέμε στον άνθρωπο απέναντι, αν μπούμε στη διαδικασία να ενημερώσουμε τον οποιοδήποτε γύρω μας ότι δεν συμφωνούμε με κάτι, ότι δεν χρειάζεται ή δεν θέλουμε να μπούμε σε κάποια διαδικασία, ότι δεν βλέπουμε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, ποιος είναι μετά ο λόγος κάποιος να θυμώσει, να αναδυθεί αυτή η μεγάλη ένταση μέσα σε κάποιον. Μπορεί να περιγράψει ότι με κάτι δεν συμφωνεί, κάπου δεν συνεννοεί, κάπως διαφορετικά το βλέπει. Το δικαιώμαστε διαφορετικό, το έχουμε ούτως ή άλλως. Το έχουμε σχολιάσει και θα το σχολιάσουμε και σε άλλα βίντεο. Ότι είναι το δικαίωμά μας ουσιαστικά η ίδια έννοια του σεβασμού. Έχουμε δικαίωμα στη διαφορετικότητα, το οποίο εμείς θα το διεκδικήσουμε. Δεν θα μας το αναγνωρίσουν απαραίτητα οι άλλοι και κανένας άλλος. Αν τώρα ο άνθρωπος απέναντι δεν αναγνωρίζει σε εμάς το δικαίωμα να βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα, αυτό πάλι δεν είναι λόγος να θυμώσουμε. Για να το πούμε καλύτερα. Αν θυμώσουμε, δεν θα αλλάξει κάτι. Ο άνθρωπος απέναντι θα συνεχίσει να μην αναγνωρίζει σε εμάς το δικαίωμα να είμαστε διαφορετικοί από αυτό. Μπορεί να συνεχίσει να μας πιέζει να γίνουμε ίδιοι, να βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα, να βλέπουμε τα πράγματα όπως τα βλέπει αυτός. Αν έτσι είναι διαμορφωμένος ο άνθρωπος απέναντι, εμείς τι ακριβώς περιμένουμε, αν θυμώσουμε να τον αλλάξουμε. Και γενικώς τι νομίζουμε ότι θα καταφέρουμε να θυμώσουμε. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Βλέπετε, θυμώνουν άνθρωποι που οδηγάνε ένα αυτοκίνητο και θυμώνουν. Γιατί κάποιο άλλο οδηγό μπορεί να λειτουργεί περίεργα ή μπορεί να παίρνει τη σειρά του, την προτεραιότητά του, μπορεί να οδηγάει επικίνδυνα. Τι ακριβώς θα αλλάξει.
Παίρνουμε ένα τηλέφωνο, μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος αυτός είναι θυμωμένος. Μας βγάζει εμάς την έφραγγα, θυμώνουμε εμείς με αυτόν. Τι ακριβώς πάλι θα αλλάξει? Ο άνθρωπος απέναντι, ο κάθε άνθρωπος απέναντι θα συνεχίσει να είναι αυτός που είναι, γιατί για κάποιους λόγους είναι όπως είναι τώρα. Είπαμε, ο καθένας έχει μια δική του διαδρομή από την οποία επηρεάζεται και σήμερα βλέπουμε την εξέλιξη αυτής της διαδρομής. Έτσι έχει εκλάβει τα πράγματα, έτσι έχει καταλάβει ο καθένας τον εαυτό του, έτσι έχει διαμορφώσει μια στάση. Θα πει κάποιος τώρα, ναι, αλλά απέναντι σε μένα, πώς παίρνει αυτό το δικαίωμα ενδεχομένως να με φέρει σε δύσκολη θέση, να μου μιλήσει έτσι, να με προσβάλλει, να με θίξει, να με ενοχλήσει. Συνεχίζω να ρωτάω ότι αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει να προσβάλλει και να θίγει και να ενοχλεί, απλά ίσως να μην χρειάζεται να τον έχουμε εμείς απέναντι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το τελευταίο που προλαβαίνουμε να κάνουμε στη ζωή μας είναι μάθημα χαρακτήρα στους ανθρώπους απέναντί μας. Αλίμονο αν είχαμε τόσο χρόνο, τόση ενέργεια, αν μας περίσσεται τόση όρεξη, τόση διάθεση να κάτσουμε να ασχοληθούμε με το ποιος είναι ο κάθε άνθρωπος γύρω μας και γιατί, για ποιους ειδικούς λόγους δικούς του, από τη διαδρομή του, λειτουργεί όπως λειτουργεί, έτσι όπως δεν μας αρέσει. Πραγματικά θα πρέπει να τα έχουμε βάλει όλα στη θέση μας, στη δική μας ζωή, να τα έχουμε λύσει όλα, να μας περισσεύει ουσιαστικά ενέργεια, χρόνος, προσανατολισμός. Και να έχουμε και το ειδικό ενδιαφέρον να ασχοληθούμε γιατί ο συγκεκριμένος οδηγός με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κάνει αυτούς τους ελιγμούς, οδηγάει περίεργα, γιατί αυτός ο άνθρωπος απέναντί μας έχει την τάδε όρεξη σήμερα και μας φέρνει σε δύσκολη θέση, μας μιλάει με αυτόν τον τρόπο, μας υποτιμάει, άλλες φορές μας κάνει και το ανάποδο, μας υπερτιμάει και στις δύο περιπτώσεις δική του είναι η στάση. Δεν θα τη χρεωθούμε εμείς και δεν αφορά και εμάς. Έχει μια συγκεκριμένη πηγή οποιαδήποτε στάση, το οτιδήποτε βλέπουμε γύρω μας, πόσο επιτρέπουμε να μας αναλώσει. Πόσο θα εμπλακούμε συναισθηματικά, πόσο ουσιαστικά λέμε ναι στο να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο συμβαίνει γύρω μας, το οποίο δεν μας αρέσει. Αυτή είναι η ερώτηση. Πόσο μας αφορά, πόσο επιλέγουμε να μας αφορά, πόσο δικό μας γίνεται, πόσο μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε και να αντιδράσουμε ή και δια της αντίδρασης κάτι να θέλουμε να αλλάξουμε και να παρεύουμε στο πώς βλέπουμε κάτι απ' έξω να εξελίσσει. Θα μου πει τώρα κάποιος, ναι, δεν μπορούμε να είμαστε και παθητικοί και αμέτωχοι. Μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε αντίδραση, αλλά αυτό που περιέγραψα πριν από λίγο, μια λεκτική αντίδραση, μια έκφραση που αυτό το δικαίωμα το έχουμε και αυτό δεν ενοχλεί και κανέναν. Και αν ενοχλεί και κάποιον, ενδεχομένως μπορεί να έχει αυτό από τη δική του πλευρά κάποια δυσλειτουργικότητα. Αν τοποθετηθούμε ότι κάτι δεν μας αρέσει, ότι κάπως το βλέπουμε διαφορετικά, αν αυτό το δικαίωμα στη διαφορετικότητα το αποδεχτούμε εμείς για τον εαυτό μας και βλέπουμε ότι δεν το αποδέχονται κάποιοι άλλοι γύρω μας, αν αυτό το αισθανθούμε, αυτό που λέμε τώρα, και ενδεχομένως επειδή θα το αισθανθούμε, θα μπούμε στη διαδικασία να επαναπροσδιορίσουμε το γιατί έχουμε κάποιους ανθρώπους σε κάποιες θέσεις δίπλα μας, το πώς έχουμε φτιάξει αυτό το κοινωνικό περίγυρο, με ποιους ανθρώπους έχουμε επιλέξει να μοιραστούμε το οτιδήποτε, να μας αφορούν, πώς είναι διαμορφωμένος αυτό το κοινωνικό περιβάλλον για τον καθένα μας, ποια πεδία ευθύνης αντιλαμβανόμαστε για τον εαυτό μας. Ενδεχομένως κάνουμε πολύ μεγάλη εξοικονόμηση στις αιτίες θυμού. Γιατί είναι κόστος ο θυμός, γιατί είναι ανάλωση, γιατί καταναλωνόμαστε, κουραζόμαστε. Βγαίνει πάρα πολύ από την ενέργειά μας, ξοδεύουμε ενέργεια όταν τα βάζουμε με όλα αυτά που ουσιαστικά δεν περνάνε από τα χέρια μας. Αν πάλι μας ενοχλούν παιδεία, μας ενοχλούν διάφορα για τα οποία μπορούμε κάτι να κάνουμε, ναι, και όταν λέμε ότι είναι παιδεία που μπορούμε κάτι να κάνουμε, ουσιαστικά μιλάμε κυρίως και σχεδόν μόνο για τον εαυτό μας. Ναι, εκεί πέρα μπορούμε να ασχοληθούμε, έχουμε το περιθώριο να αυτοπελτιωθούμε, να κάτσουμε να δούμε τι μας ενοχλεί. Να τα βάλουμε κάτω, να πάρουμε αποφάσεις, να κάνουμε προσπάθειες, να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο, να βρούμε ποιοι είμαστε, ποιοι δεν είμαστε, που είπαμε ότι από εκεί ξεκινάμε πάντα, να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες μας, ποιες είναι οι ανάγκες μας τώρα, ποιες ενδεχομένως όμως μπορεί να είναι και οι συνήθειές μας, τα μοτίβα μας, τα οποία μπορεί να μας ενοχλούν, γιατί πάρα πολλές φορές οι συνήθειες που πάντα είπαμε έρχονται από το παρελθόν, διαμορφωμένες σε παρελθόντα χρόνο είναι, μπορεί να μην έχουν θέση στο σήμερα, τουλάχιστον όχι όλες, μπορεί κάποιες να είναι έντονα δυσλειτουργικές. Θέλουμε να δούμε και να εστιάσουμε τι μας ενοχλεί. Και είπαμε, πάντα πρωταγωνιστό έχουμε τον εαυτό μας. Έχουμε έναν άνθρωπο για το καλό του οποίου θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα και αυτή την εκαθάριση, ακόμα και αυτό το ψάξιμο να κάνουμε. Και τις αποφάσεις με τον εαυτό μας θα τις πάρουμε. Και η επιμονή και ο ζήλος που θα δείξουμε για να προσπαθήσουμε να παρέμβουμε στα παιδιά που μας ενοχλούν, πάλι αυτός ο εαυτός είναι εκεί πέρα πρωταγωνιστής. Δεν θα μας κάνει κανένας άλλος τη δουλειά να μας φτιάξει τη ζωή μας. Προσπαθούμε να εννοήσουμε ότι χρειαζόμαστε. Ότι χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό μας. Γιατί έχουμε πρωταγωνιστεί τον εαυτό μας, γιατί δεν έχουμε κανέναν άλλο να μας βοηθήσει.
Γιατί δεν περιμένουμε απ' έξω κάτι να διαμορφωθεί, ούτε και να είναι ονειρικά πλασμένο ο κόσμο γύρω μα, προκειμένου κάτι να διαμορφώσουμε. Αυτά τα λίγα για το θυμό. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, αν σα άρεσαν κάποια από αυτά που είπαμε για τη διαχείριση του θυμού, μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι, να πατήσετε και αυτό το περίφημο notification bell για να μένετε ενημερωμένοι για ό,τι καινούριο μπορεί να. Όποιο καινούριο περιεχόμενο θα ανακοινώσουμε. Προσπαθούμε να πιάσουμε θέματα τα οποία αφορούν αρκετούς ανθρώπους, αρκετές ανάγκες από διαφορετικές μεριές, γενικές είναι οι τοποθετήσεις. Κάποιες από αυτές μπορεί να έχουν ένδειξη και να αφορούν και εσένα. Στα σχόλιά σας κάτω μπορείτε να τοποθετηθείτε για περιστατικά θυμού που είχατε, για λόγους που σας έχουν φτάσει στο σημείο να εκδηλώσετε θυμό και για τη δική σας διαχείριση θυμού, για το πώς εσείς αντιμετωπίζετε το πώς μέχρι τώρα το οτιδήποτε μπορεί να σας έχει στοιχήσει σε θυμό. Είμαστε σε επικοινωνία, είμαστε σε διάδραση και περιμένω τα σχόλιά σας. Να είστε καλά.